Πώς ζουν οι άνθρωποι στο μοναστήρι? Τρεις είναι οι βασικές αρετές ενός μοναχού. Είναι η παρθενία, η ακτιμοσύνη και η υπακοή. Αυτές είναι οι τρεις βασικές αρετές που πρέπει να έχει ένας μοναχός. Αντιστοίχως, οι σύζυγοι, αντί για παρθενία, θα πρέπει να έχουν φυσικά τη σοφροσύνη. Την αγνότητα. Ναι, αγνότητα. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος, συμβουλεύοντας τις πρεσβυτέρες, τις χριστιανές γυναίκες οι οποίες έχουν προχωρήσει στην ηλικία, όχι απλώς τις συζύγους των ιερέων, γενικότερα τις πρεσβύτηδες, τις ηλικιωμένες γυναίκες, τους λέει να προσέχετε, λέει, τις νεότερες γυναίκες, να τις συμβουλεύετε να είναι οικουροί, δηλαδή να αγαπάνε το σπίτι τους, να το φροντίζουν, να αγαπάνε το σύζυγό τους, και ακόμα τους λέει να είναι και αγνές. Μα θα λέγαμε πως κάνει λάθος, αφού απευθύνεται σε έγαμες. Όχι. Και στον γάμο μέσα ζητείται η αγνότητα, γιατί η αγνότητα δεν είναι ένα σωματικό μέγεθος κυρίως. Προπάντων, η αγνότητα είναι ένα μέγεθος πνευματικό και θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει αγνό το νου του, την ψυχή του. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι έγαμος ή είσαι έγαμη, θα πρέπει ο νου σου να είναι γεμάτος με κακές σκέψεις, βλάσφημες, πονηρές, εσχρές. Όχι. Ο νους του ανθρώπου, είτε είναι έγαμος είτε είναι άγαμος, θα πρέπει να είναι καθαρός από κάθε κακή σκέψη. Δεν δικαιολογείται ο έγαμος δηλαδή να ζει όπως ζουν οι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά είμαστε εκτός κόσμου οι χριστιανοί. Η πολιτεία μας, το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό και καλούμαστε να μιμηθούμε τον Χριστό σε όλα. Οι υποχρεώσεις των εγγάμων δεν είναι διαφορετικές από τις υποχρεώσεις των αγάμων, των μοναχών. Υπάρχει μόνο ένα διαφορετικό στοιχείο, ένα επιπλέον στοιχείο που είναι ο σύζυγος ή σύζυγος, αντιστοίχως, έτσι. Υπάρχει μια επιπλέον δηλαδή φροντίδα. Θα πρέπει ο σύζυγος να φροντίζει για τη σύζυγο και αν έχει παιδιά και για τα παιδιά. Το ίδιο και ο σύζυγος για το σύζυγο ή τα παιδιά. Σε τίποτα άλλο δεν ενδιαφέρουν. Δηλαδή ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Χριστό, απέναντι στις εντολές του Θεού, δεν έχουμε διαφορά. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει ένα Ευαγγέλιο, θα λέγαμε, βαρύ και σκληρό και αυστηρό για τους αγάμους, για τους μοναχούς, για τους ιερείς, για τους επισκόπους, και ένα Ευαγγέλιο, συγγνώμη για την έκφραση, light, έτσι, πιο ελαφρό, για τους κοσμικούς. Γιατί το ακούμε πολλές φορές αυτό, και σου λέει, πάτερ, καλά μας τα λες εσύ στο μοναστήρι σου, όπως μου έλεγε κάποτε και ένα παιδί στο σχολείο, λέει, ο πάτερ Σάββας καλά βολεύτηκε στο Άγιον Όρος, εμείς εδώ στον κόσμο, τι θα κάνουμε? Μα και εμείς, και εσείς και όλοι, μέσα από τον κόσμο βγήκαμε και κυκλοφορούμε και ζούμε. Αυτό δεν μας δικαιολογεί όμως να αμαρτάνουμε ή να παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού. Μερικοί λένε ότι ναι, εντάξει πάτερ, αλλά δεν μπορούμε να τις τηρήσουμε τις εντολές ή δεν μπορούμε όλες τις εντολές. Λάθος. Αυτό, ξέρετε, αγγίζει τα όρια της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι ο Χριστός μας δίνει κάποιες εντολές που δεν μπορούμε να τις τηρήσουμε. Έτσι, γιατί οι εντολές του Χριστού είναι, δεν είναι δικές μας, δεν τις έφτιαξε κάποιος άνθρωπος. Αν ο Χριστός λοιπόν τώρα μας δίνει εντολές που δεν μπορούμε να τις στηρίσουμε, αυτό είναι βλασφημία, γιατί είναι σαν να λέμε ότι ο Χριστός δεν μας αγαπάει, μας έδωσε τέτοιες εντολές που δεν μπορούμε να τις στηρίσουμε για να μας πάει στην κόλαση, αν είναι δυνατόν. Και μόνο να το πούμε είναι βλασφημία. Επομένως δεν πρέπει να το λέμε αυτό. Και αυτή η αντίληψη ότι όσοι ζουν στον κόσμο δεν χρειάζεται να τα κάνουν όλα έτσι και τέλεια. Δεν χρειάζονται τόσα πολλά πράγματα. Να τηρήσουμε τα βασικά. Υπάρχει δυστυχώς αυτή η αντίληψη σε πολλούς ανθρώπους. Να τηρήσεις κάποιες βασικές εντολές και είσαι εντάξει. Μην κοιτάς τώρα τι κάνουν οι μοναχοί. Όχι, δεν είναι έτσι. Όταν ο Χριστός μας έστειλε τους Αποστόλους, δεν τους είπε να διδάσκεται στους ανθρώπους τα βασικά. Κάποιες εντολές βασικές και αφήστε τους μετά, μην τους λέτε τα υπόλοιπα. Τι τους είπε? Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη.
διδάσκοντας αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμιν ημίν. Να πάτε σε όλα τα έθνη, μην κάνετε διάκριση, και να τους διδάσκετε να τηρούν όλες τις εντολές που σας είπα, όχι μερικές. Βλέπετε, και δεν μιλάει στους Αποστόλους να πάνε να βρουν κάποιους που θα γίνουν μοναχοί και εκεί να τους διδάξουν όλες τις εντολές, αλλά σε όλο τον κόσμο να διδάξουν όλες τις εντολές. Επομένως, αυτό που έχει κάνει τα πράγματα άνω κάτω, ξέρετε, και στη ζωή μας, και λέει ο Ρώσος Όρθωμος, σε όλο τον κόσμο, είναι αυτή η αντίληψη ότι χρειάζονται λιγότερα πράγματα οι κοσμικοί για να σωθούν σε σχέση με τους μοναχούς. Όχι, δεν χρειάζονται λιγότερα, τα ίδια χρειάζονται. Οι ίδιες είναι εντολές, ίδιο είναι το Ευαγγέλιο, και μάλιστα σας πω και κάτι που λένε οι πατέρες, πολύ σημαντικό, ότι χρειάζεται περισσότερη άσκηση από τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο παρά από τους μοναχούς. Γιατί? Είναι λογικό. Αυτοί που ζουν στον κόσμο έχουν μεγαλύτερους πειρασμούς, μεγαλύτερες δυσκολίες, μεγαλύτερα εμπόδια στο να εφαρμόσουν τον νόμο του Θεού. Άρα χρειάζονται περισσότερη νηστεία, περισσότερη εγρήγορση πνευματική, περισσότερη προσευχή, εγκράτεια, περιορισμό των αισθήσεων, για να μπορέσουν να τηρήσουν τις εντολές. Ένας που ζει σε ένα μοναστήρι βλέπει γη και ουρανό, βλέπει τους αδελφούς του, τους μοναχούς, την εκκλησία, και δεν έχει πειρασμούς. Ένας που κυκλοφορεί μέσα στην πόλη, κάθε στιγμή δέχεται προκλήσεις μέσω των οφθαλμών, μέσω των νότων, χίλιες δύο προκλήσεις για να αμαρτήσει.